Γεια σας φίλοι του γολιάσματος. Τα πολύ καλά σας λόγια με έχουν σκλαβώσει και σκέφτομαι συνέχεια πώς μπορώ να βοηθήσω περισσότερο όλους εσάς που θέλετε να ξεκινήσετε, αλλά δεν τολμάτε. Πάρτε λοιπόν αυτό το βίντεο στο κινητό και ελάτε μαζί μου να μπουλιάσουμε μαζί μια ελιά. Το πρώτο βήμα είναι να πάμε να μαζέψουμε λίγα κλαδιά. Επιλέγουμε ένα δέντρο που έχουμε επισημάνει από πριν ότι κάνει πολύ καλές ελιές και είναι υγιές με πράσινα δυνατά φύλλα, να σαν και αυτό εδώ ας πούμε, και κόβουμε τέτοια κλαδιά που να έχουν μάτια. Μάτια είναι αυτές εδώ οι μυτούλες πίσω από τα φύλλα. Αυτές είναι λίγο ξεκινημένες. Αν βρείτε κάποιες πιο μικρές ακόμη, καλύτερα. Όταν τα συγκεντρώσουμε, για σιγουριά τα εξετάζουμε ένα-ένα αν έχουν χυμούς. Γιατί η προϋπόθεση επιτυχίας είναι να έχει ανεβάσει χυμούς και το δέντρο αλλά και τα εμβόλια. Αυτό το καταλαβαίνουμε από το αν ξεκολλάει εύκολα η φλούδα. Εδώ ας πούμε είναι στεγνό. Κοιτάξτε, δεν ξεκολλάει με τίποτα. Αυτό εγώ το πετάω για σιγουριά. Το άλλο είναι υγρό. Ξεκολλάει εύκολα. Κρατάμε λοιπόν μόνο όσα ξεκολλάει η φλούδα. Και πάμε να μπολιάσουμε. Πρώτα πρέπει να κόψω τον κορμό. Αυτό μου γίνεται εύκολο με τη βοήθεια του ακούραστου για 4 χρόνια ισοπρίου Νακαγιάμα PC300. Δεν είναι όλα τα κινέζικα ίδια και τα καλά πρέπει να λέγονται. Τώρα, με ένα μαχαίρι εσείς, εγώ έχω αυτό το κλαδευτήρι, καθαρίζουμε γύρω-γύρω τον κορμό από πάνω και μετά εγώ τον ξύνω και στο πλάι να φύγουν τα ξερά εξωγκώματα της φλούδας για να πιάσει καλύτερα η ταινία μετά όταν θα το τυλίξουν. Τώρα ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε τα εμβόλια. Από τα κλαδιά που φέραμε κρατάμε τα περίπου 30-40 εκατοστά από το καθένα, από το κέντρο του όμως. Κόβουμε και πετάμε τις άκρες. Να ξέρετε, μάτια θα παίρνουμε πάντα από τη μέση του κλαδιού. Επόμενο στάδιο είναι να διαμορφώσουμε τα καλέμια. Από κάθε κλαδί κόβουμε περίπου 15 εκατοστά με τέτοιο τρόπο που το πάνω μέρος του να έχει 4 μάτια. Το υπόλοιπο 5-6 εκατοστά θα το κόψουμε λοξά. Τα φύλλα δεν τα έχουμε κόψει εντελώς. Έναν άπειρο τον βοηθάει αυτό για να μην βάλει ανάποδα το εμβόλιο. Και γενικά βοηθάει να καταλαβαίνεις νωρίς αν έπιασε τον πόλι ή όχι, από το αν πέφτει εύκολα όταν το αγγίζεις. Τώρα ήρθε η ώρα να κόψουμε το φάλτσο στα καλέμια. Με προσοχή τραβάμε λοξές μαχαιριές από τα τελευταία 5-6 εκατοστά με αυτόν τον τρόπο, ώστε να πάρει το σχήμα που βλέπετε εδώ. Τώρα, αν θα έχει σκαλοπάτι ή όχι, λίγο ρόλο παίζει. Αυτό που μετράει πολύ είναι να είναι λίγο, εντελώς επίπεδο. Εγώ κάνω σκαλοπάτι περισσότερο για να είναι πιο λεπτό εκεί που μπαίνει μέσα στον κορμό, για να μην πετάει έξω πολύ τη φλούδα. Σε αυτό το στάδιο παίζει μεγάλο ρόλο το μαχαίρι. Πρέπει να ξυρίζει. Γι' αυτό και εγώ έχω ξεράφει για αυτή τη δουλειά. Θέλει όμως πολύ προσοχή και εξοικείωση. Φέτος αγόρασα 2 καινούργια μαχαίρια για καλύτερα και δεν κόβουν ούτε το πεθαμένο που λένε στο χωριό μου. Και τώρα ήρθε η ώρα να βάλουμε τα καλέμια στον κορμό. Κάνουμε μια κάθε τομή 5 εκατοστά στην φλούδα και ανασηκώνουμε λίγο αριστερά-δεξιά και σπρώχνουμε μέσα το καλέμι, λίγο όμως. Ίσα να πιάσει. Αυτό το κάνουμε γιατί όταν τα τοποθετήσουμε όλα, μετά θα τυλίξουμε σφιχτά με ταινία τον κορμό γύρω-γύρω και έτσι όταν τα χώσουμε μέσα χτυπώντας τα με προσοχή ελαφριά τα καλέμια, θα μπουν μέσα σφιχτά και θα κάνουν καλή επαφή στον κορμό. Αυτό θα βοηθήσει να πιάσει το καλέμι. Κάποια στιγμή ίσως πρέπει να λέει ο ένας τον άλλον τι αξίζει και τι όχι, για να μην την πατάμε. Γι' αυτό και εγώ ανέφερα τον Ακαγιάμα πριν. Θα ήθελα ας πούμε να μου πει κάποιος μια ταινία να μην σπάει με τον παραμικρό και μου σπάει τα νεύρα συνέχεια. Πιο πολύ χρόνο τρώω να βρω την άκρη μιας ταινίας παρά να μπολιάσω. Πρόσθετη βοήθεια είναι βάζοντας χειαστή από καλέμι σε καλέμι ταινία, τραβώντας την δυνατά, κρατάμε την φλούδα κοντά στον κορμό. Και έτσι περιορίζουμε το κενό που κάνει από την είσοδο του καλεμιού. Αυτό βοηθάει στο να πιάσουν τα καλέμια. Αφού τελειώσουμε, πρέπει να βάλουμε πάστα εμβολιασμού πρώτα πάνω στις τομές των καλεμιών και μετά στη βάση τους, εκεί που ενώνονται με τον κορμό, για να μονωθεί και να μην χάνεται η υγρασία. Εγώ επιπροσθέτω σαλίφω πάστα τον κορμό και πάνω εκεί κολλάω ένα φύλλο αλουμινόχαρτο. Επίσης, λίγο αλουμινόχαρτο βάζω και πάνω στα καλέμια. Αυτό θα βοηθήσει πολύ το δέντρο από την αντανάκλαση του ήλιου, γιατί έχουμε μπροστά μας καλοκαίρι και θα έχουμε μεγάλες θερμοκρασίες. Κανονικά δεν χρειάζεται τίποτε άλλο εδώ, έχουμε τελειώσει. Όμως εδώ που είμαι εγώ είναι πέρασμα από αγριογούρουνα και ζαρκάδια. Πρέπει λοιπόν να βάλω επιπρόσθετα κάποια πράγματα για να το προστατέψω. Έβαλα λοιπόν κλαδιά προστασίας από πάνω και μια σακούλα να μην φαίνονται τα κλαδάκια και τα φάνε τα ζαρκάδια.
και γύρω-γύρω τοποθέτησα πουρνάρια ξερά, για να τα δυσκολέψω λίγο. Εδώ τελειώσαμε. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο. Αν θέλετε, κοινοποιήστε το να το δουν και φίλοι σας. Θα περιμένω με ενδιαφέρον τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Γεια και χαρά σας.